Γεια σας φίλοι μου. Σε αυτό το βιντεάκι θα σας δείξω πως εγώ προσωπικά, και το τονίζω εγώ προσωπικά, δεν ξέρω το κάνει και άλλοι, δεν το γνωρίζω αυτό, φτιάχνω και δένω τα λάστιχά μου. Θα χρησιμοποιήσω σκηνάκι, έτσι. Συνήθως χρησιμοποιώ δινήμα εξωτερικά, έτσι. Συγγνώμη, με ίνες δινήμα εσωτερικά και εξωτερικά πολυεστέρα, γιατί έχω παρατηρήσει ότι ο συνδυασμός των δύο αυτών υλικών, το ένα είναι πολύ άκαμπτο και δυνατό, το άλλο είναι πιο ελαστικό, μου δίνει τη δυνατότητα να αντέξει αυτό που θέλω να κάνω. Λοιπόν, και τι είναι αυτό που θέλω να κάνω? Θα σας το δείξω σε ένα παλιό ελαστικό, έτσι, και μόνο τη μια πλευρά του ελαστικού, τον κόμπο, γιατί επαναλαμβάνω και να μην τρώω τον χρόνο σαν τσάμπα, το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται και από την άλλη μεριά. Λοιπόν, είτε είναι ελαστικό μερακόρ, είτε είναι επιμέτρο το ελαστικό, αυτό που προσέχω είναι, όταν θα σπάσω το ρακόρ ή μου σπάσε το ρακόρ, έτσι, ή μου ξεπέρασε το λάστιχο από το ρακόρ, θα προσέξω να μην έχει εδώ που πατιότανε, που ήταν πρεσαρισμένο μέσα στο ρακόρ, να μην έχει μικρορογμές, να μην έχει ραγάδες όπως λέω εγώ, να μην έχει ψήριασμα, έτσι. Λοιπόν, έσπασε το ρακόρ, είναι επιμέτρο, οτιδήποτε. Θα παρατηρήσετε το ελαστικό, όλα τα ελαστικά σχεδόν έχουν μια τρύπα στο κέντρο. Έτσι βλέπετε, μπαίνει η μύτη από το μυτοτσίμπιδο μέσα. Άλλα έχουν πιο μεγάλη, άλλα έχουν πιο μικρή. Υπάρχουν και ελαστικά τώρα τελευταία που έκανα μια έρευνα αγοράς, τα οποία δεν έχουν καθόλου τρύπα και θα πρέπει να τη δημιουργήσουμε εμείς. Από ό,τι λέει ο κατασκευαστής και στο site και ο φίλος μαγαζάτορας πολιτής, εγώ φίλο τον βλέπω γιατί φιλικά με εξυπηρετεί και με ενημερώνει, έτσι, για κάθε καινούριο εξάρτημα που κυκλοφορεί, μου είπε ότι έτσι έχουν μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο και καλύτερη, πιο μαλακιά βολή. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή που θα έχω οικονομική άνεση θα τα αγοράσω, θα δοκιμάσω και θα ανεβάσω κάποιο βίντεο να σας πω αν έχει διαφορά με ένα συμβατικό λάστιχο ή όχι. Ό,τι δεν γνωρίζω και δεν έχω πειραματιστεί πάνω του, δεν εκφέρω γνώμη. Ακούω, αλλά θέλω να έχω και τη δικιά μου γνώμη. Αυτή που μετράει για μένα. Δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Συγγνώμη πάλι, ξέφυγα. Λοιπόν, τι κάνουμε? Παίρνουμε το σκηνάκι. Εγώ έχω αυτό το καπακάκι εδώ σαν μέτρο. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Ένα οχταράκι κάνουμε, παίρνουμε, σχηματίζουμε ένα loop, μια θηλιά, και περνάμε, κάνουμε πάλι μια θηλιά όπως βλέπετε, και περνάμε την άκρη από μέσα. Θα σας βάλω και σχηματάκια έτσι να φαίνεται αυτό το πραγματάκι. Λοιπόν, για να έχω όμως εγώ το ίδιο μήκος, έτσι, να μην μου είναι η μία πιο μακριά, η άλλη πιο κοντή, χρησιμοποιώ αυτό εδώ σαν πατρόν. Και τι κάνω? Φέρνω σιγά σιγά τον κόμπο, τραβώντας και το ένα και το άλλο σκηνάκι όπως βλέπετε, να έρθει να κολλήσει εδώ πάνω. Αυτό το πραγματάκι ήταν, παιδιά, δεν είναι τίποτα δύσκολο, έτσι. Αυτό. Λοιπόν, το έφερα εδώ, παίρνω με το τσίμπιδό μου, πιάνω, τραβάω από τη μια, πιάνω, τραβάω και από την άλλη. Εντάξει, το δάμε. Παίρνω ένα ψαλίδι και κόβω περίπου 3 χιλιοστά, αφήνω περιθώριο 3-4 χιλιοστά από κάθε πλευρά. Και έχω το λόγο μου το κάνω αυτό. Παίρνω έναν αναπτήρα, φέρνω κοντά κοντά και τις δύο ακρούλες και τις σκαίω, έτσι.
σαλιώνω το χέρι μου, προσέξτε γιατί καίει αρκετά, και όπως βλέπετε τις ενώνω και τις κάνω μυτερές. Με αυτόν τον τρόπο κερδίζω δύο πράγματα. Δεν θα με ενοχλήσουν κατά τη διάρκεια που θα προσπαθήσω να τις χώσω μέσα στο ελαστικό αυτές οι δύο άκρες. Δεν θα διπλώσουν, δεν θα ξεφτύσει στο τέλος, έτσι. Και είναι αυτό το πραγματάκι εδώ. Μια θηλίτσα, απλή, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Τώρα, πώς θα περάσω αυτό το πράγμα να μπει εδώ μέσα, έτσι. Τώρα το κάνω με λεπτό σκοινάκι, συνήθως είναι πιο χοντρό το σκοινάκι, έτσι. Για να κρατάει, γιατί θέλω να έχει αντοχή, χρησιμοποιώ νήμα 2 χιλιοστών, ενισχυμένο όπως σας είπα, πολυεστερικό δυνήμα εσωτερικά, και κάνω τον κόμπο. Όπως γνωρίζετε, για να εισέρθει κάτι σε μια τρύπα μέσα θέλει ένα είδος λιπαντικού. Το πιο απλό λιπαντικό είναι το πιο αρχαίγωνο, το σάλιο. Αν ο κόμπος είναι πολύ μεγάλος, ίσως χρειαστεί να βάλουμε λίγο απορρυπαντικό πιάτων, λίγο λαδάκι, ελαιόλαδο. Ποτέ όμως δεν θα χρησιμοποιήσουμε, έτσι, ή λάδι σιλικόνης, έτσι. Ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσουμε γράσο, έτσι, γιατί θα μπει και θα βγει ο κόμπος κάποια στιγμή, θα γλιστρήσει το γράσο, δεν φεύγει εύκολα. Και για κανένα λόγο στα ελαστικά δεν θα βάλουμε οποιοδήποτε πετρελαϊκό προϊόν, π.χ. βαζελίνη. Τα καίει, τα κόβει σαραπανάκι. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να βλέπεις το ψάρι κάτω να οπλίσεις ωραία ωραία, και την ώρα που πας να αφήσεις το ελαστικό να κάνει φτουπ και να τελειώσει το ψάρεμα εκεί. Μου έχει τύχει, ξέρω πως είναι. Λοιπόν, τρόπος εισαγωγής, για να μην πολυλογώ. Πιάνω παράλληλα με τον κόμπο, έτσι, το βλέπετε, με το μυτοτσίμπιδο, συνήθως έτσι, λίγο πιο πίσω από τον κόμπο, κρατάω καλά το ελαστικό και κάνω διείσδυση. Αυτό ήταν. Τώρα, για να μην μου πάει ο κόμπος πολύ μέσα όταν θα δέσω, περνάω μια μύτη από κατσαβίδι, έτσι, η οποία είναι 5 χιλιοστά, για να μου δώσει τη δυνατότητα, γιατί εγώ θα σπρώξω κι άλλο τον κόμπο μέσα, έτσι, να πάει μέσα μέσα, και βλέπεις αν το σπρώξω κάποια στιγμή και συνεχίζω το σπρώξω θα πάει μέσα. Μετράω και βλέπω, όπα, καλά είμαστε. Και τώρα ερχόμαστε στο δέσιμο. Στο δέσιμο χρησιμοποιούμε σκοινάκι 1, το πολύ 1,5 χιλιοστό, καλής ποιότητας, έτσι, δυνήμα πολυεστερικό, κάτι που να μην χαλάει με το χρόνο, κάτι που να έχει αντοχή. Βάλαμε τη θηλιά μέσα, έτσι, προσπαθώ να το δείξω όσο καλύτερα γίνεται, θα σας βάλω και εικόνες, έτσι, και παίρνουμε ένα σκοινάκι, έτσι, γύρω στους 30-40 πόντους. Και τι κάνω, όπως είναι το ελαστικό, έτσι, πιάνουμε και περνάμε 1-2 βόλτες, έτσι, και σχηματίζονται αυτά εδώ. Τώρα, έτσι όπως είμαστε, περνάμε πάνω από την άκρη, χαλαρώνουμε λίγο τη δεύτερη βόλτα όπως βλέπετε εδώ, έτσι, και περνάμε μέσα. Πάνω από εδώ είπαμε και περνάμε μέσα, έτσι, και σχηματίζεται αυτό το χ που βλέπετε εδώ. Αυτή είναι η ψαλιδιά, έτσι. Αυτό το πραγματάκι εδώ το ξαναδείχνω πάλι, έτσι, δεν είναι τίποτα άλλο. Αυτό εδώ, αυτό το φέρνουμε κοντά κοντά στην άκρη του ελαστικού, έτσι. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε και ρωμένο σπάγκο. Εγώ σας το δείχνω τώρα με ό,τι έχω. Το φέρνουμε
όσο άκρη γίνεται προσέχουμε, έτσι, να μην περάσει ο ένας πάνω από τον άλλον, να είναι παράλληλες αυτές εδώ τα δύο σκηνάκια, να είναι παράλληλα, το φέρνουμε στην άκρη. Και μετά με τη βοήθεια εργαλείων σφίγγουμε με ένα μυτοτσίπιδο που τυλίγουμε και πιάνουμε εδώ. Δεν θέλει. Και με ένα κατσαβίδι απ' την άλλη, με ένα ψαλίδι, ό,τι τι έχουμε ρε παιδιά. Άμα βυζακώσει εδώ και δεν είναι παράλληλο, δεν σφίγγει που να χτυπιόμαστε. Βλέπετε τι γίνεται, έτσι. Γι' αυτό πρέπει αυτά εδώ να είναι παράλληλα. Και μετά, αφού σφίξουμε καλά εδώ, έτσι, τώρα δεν με βοηθάει το συγκεκριμένο σκηνάκι, αφού σφίξουμε καλά, γυρνάμε και μία ανάποδη, να είμαστε σίγουροι, και πηγαίνουμε από πίσω και κάνουμε ένα κόμπο πάλι, μία μέσα από εδώ, μια μέσα από εκεί, τραβάμε και ασφαλίζουμε το ελαστικό, έτσι. Πάντοτε δεν βάζουμε πάρα πολύ δύναμη για να μην το κόψουμε, τώρα δεν έχει δεθεί σωστά, έτσι. Λοιπόν, και κάνουμε ένα τελευταίο έλεγχο, πάντα κάνουμε αυτόν τον έλεγχο, ότι... Και αυτός είναι ο κόμπος που επαναλαμβάνω και από την άλλη μεριά, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Να είστε καλά, καλές θάλασσες, καλές βουτιές και ασφαλείς αναδύσεις. Γεια σας.